Εβδομολεπτός Αγίους Αποστόλους. Τρεις παίκτες με την μπάλα. Περνάει ο Ταταράκης. Τελικά ο Γαλανίδης εκτελέσει με τα αριστερό. Καλό στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για το Ίνκα στο 7ο λεπτό. Ταταράκης από τα δεξιά. Θα κάνει την προσπάθεια. Ταταράκης σηκώνει κεφάλι. Στο 14 βρισκόμαστε. Κάνει τη σέντρα χαμηλή. Το σουτ θα γίνει τον Πετράκη. Απομάκρυνση. Στην επαναφορά ο Νικολακάκης είναι αυτός ο οποίος σκοράρει και ανοίγει το σκορ για το Ίνκα στο 14ο λεπτό. Λοιπόν, η ομάδα του εργαζομένου του Ίνκα παίρνει προβάδισμα με 1-0, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Κελάκης και από κοντά ο Νικολακάκης την έστειλε στα δίχτυα και τα έξαλα πανηγύρια φυσικά από τους ποδοσφαιριστές. 25ο λεπτό, Νικολακάκης με τα αριστερό με πολύ ύψος, κεφαλιά του Μουτζούρη στα δίχτυα. 2-0 για το Ίνκα με τον Μουτζούρη να χρειάζεται σκόρ, ο οποίος είχε ανέβει στη φάση από το καλοχτυπημένο κόρνο του Νικολακάκη. Η μπάλα κατέβηκε στο κεφάλι του Μουτζούρη και από εκεί στα δίχτυα του Κελάκη. 2-0 λοιπόν το Ίνκα με τη συμπλήρωση 25 λεπτών. Στο 43 το φάουλ για τον Ηρακλή απευθείας, καλό είναι πάνω από τα δοκάρια του Κοντρονάκη. 53 λεπτό, χαμηλά η μπάλα, το σκάψιμο είναι το Γωνιωτάκη. Ο Γωνιωτάκης προλαβαίνει και στέλνει μπάλα στα δίχτυα. 3-0 στο 8ο λεπτό της επανάληψης, 53ο του παιχνιδιού και το σκορ αρχίζει να παίρνει διαστάσεις τριάμβου για την ομάδα του Ίνκα με τον Βασίλη Γωνιωτάκη να τη στέλνει στα δίχτυα για μία ακόμη φορά. Ίνκα Ηρακλής Νεροκούρου 3-0. Μπαλιά στο 54 για τον Καλανδράνη. Προϋποθέσεις για τον Ηρακλή, το σου του Καλανδράνη έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι. Δοντσίδης σημαδεύει τον Ταταράκη. Στο 56 βρισκόμαστε. Ωραία, ο Ταταράκης θα γυρίσει. Ταταράκης σηκώνει κεφάλι. Γωνιωτάκης πετάγεται. Τεράστια ευκαιρία για το 4-0. Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Αθλητικού Ομίλου Χανιάς συνεργάζονται. Λάθη επιλαθών στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα χώρο που κινείται ο Γωνιωτάκης. Ωραία, ο Γωνιωτάκης με τη μεγάλη περιοχή. Πατάει την μπάλα και πέναλτι. Πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια που έγινε από τον Βασίλη Γωνιωτάκη, ο οποίος πήρε ωραία την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάτησε την μπάλα, ο αντίπαλος βρήκε το πόδι του. Και έτσι λοιπόν πέναλτι για το Ίνκα και ευκαιρία για τον Βασίλη Γωνιωτάκη, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα, η μπάλα στην αριστερή γωνία. Και έτσι λοιπόν έχουμε το 4-0 στο 65ο λεπτό με τον Βασίλη Γωνιωτάκη, ο οποίος σημαδεύει την αριστερή γωνία του Κελάκη και κάνει το 4-0 στους Αγίους Αποστόλους. 70ο λεπτό, η προσπάθεια από τα δεξιά, σέντρα από τον Δοντσίδη, καλό το εναέριο πάνω από τα δοκάρια όμως. Μια ακόμη προσπάθεια στο 80 βρισκόμαστε, δεν είναι καλή απομάκρυνση των αμυντικών. Μια κεφαλιά έξω από μεγάλη περιοχή ο Ταταράκης, ο οποίος θα βρει ωραία στα δεξιά. Να δούμε το σουτ το οποίο θα γίνει πάνω από τα δοκάρια όμως. 28ο λεπτό, Δασκαλάκης, ατομική προσπάθεια. Θα κοντραριστεί και έχουμε πέναλτι, δεν υπάρχει γκολ. Καθώς νωρίτερα έχει σφυρίξει ο κύριος Γιαννουλάκης, στην φάση όπου ο Δασκαλάκης εδώ συγκρούεται με τον αντίπαλό του. Βέβαια καταλήγει στο Γωνιωτάκη, αλλά έχει σφυριχτεί παράβαση. Γωνιωτάκης για μία ακόμη φορά, απέναντι στον Κελάκη, στην ίδια αγωνία. 5-0, 2 λεπτά πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Η Ένωση Εργαζομένων Ίνκα με τον Βασίλη Γωνιωτάκη κάνει 5 τα τέρματά της.